Κάθε ταξίδι γεννάει μοναδικά συναισθήματα. Η ζωή του ανθρώπου από τη στιγμή της γέννησής του είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι με συνοδοιπόρους από την αρχή μέχρι το τέλος. Το 2 ακούει το 1. Ακούει το 2 έτοιμος. Το 3 ακούει το 1. Ακούει το 3 έτοιμος. Το 4 ακούει το 1. Ακούει το 4 έτοιμος. Το 5 ακούει το 1. Ακούει το 5 έτοιμος. Το 6 ακούει το 1. Ακούει το 6 έτοιμος. Το 7 ακούει το 1. Ακούει το 7 έτοιμος. Το 8 ακούει το 1. Ακούει το 8 έτοιμος. Το 9 ακούει το 1. Ακούει το 9 έτοιμος. Το 10 ακούει το 1. Ακούει το 10 έτοιμος. Το 11 ακούει το 1. Ακούει το 11 έτοιμος. Καλό μας ταξίδι, παιδιά. Ενημέρωση από κυβερνήτη-συγκυβερνήτη στα μέλη μας. Επιτέλους, μπορούμε να είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε. Το ταξίδι ξεκινάει με αφετηρία το Λαύριο και πρώτη στάση την Αρζαντιέρα, την ασημένια γη της Κιμόλου. 11 σκάφη, 60 εθελοντές, 400 μίλια μπροστά μας. Δεν είναι απλή αριθμή, είναι τα μέσα, οι άνθρωποι και η θάλασσα που έγιναν ένα. Με μοναδικό καπετάνιο την αγάπη και πλοηγό την αλληλεγγύη. Κύμολος, ίσως το πιο λευκό κυκλαδίτικο νησί του Αιγαίου. Και όχι άδικα, καθώς το λευκό του πέτρωμα χρησιμοποίησαν γενιές και γενιές. Με την άφιξή μας, τα ιατρεία στήθηκαν αμέσως. Όλα έπρεπε να είναι έτοιμα στη θέση τους για την επόμενη μέρα. Δεν είμαστε μόνοι μας. Με το πρώτο χάραμα, άνθρωποι κάθε ηλικίας περνούσαν από τη γραμματεία για να δώσουν τα στοιχεία τους και τις εξετάσεις που επιθυμούσαν. Η συνέχεια επιβεβλημένη για τους γιατρούς, αλλά και τόσο σημαντική για τους ανθρώπους της Κιμόλου. Απ' άκρη σε άκρη οι αίθουσες όπου πραγματοποιήθηκαν τα ιατρεία ήταν κατάμεστες, καθώς οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στα νησιά είναι τεράστιες και οι κάτοικοί τους στοικά να αντιμετωπίζουν τη δύσκολη καθημερινότητά τους. Τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους ήρθαν για να κάνουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη στοματική τους υγιεινή. Επικοινωνούμε με τους νησιώτες. Ένας γιατρός δίπλα τους. Μια εξέταση που θα αργούσαν να κάνουν αλλιώς. Μια άφιξη στο νησί από κάποιους που νιώθουν τον εθελοντισμό γιορτή. Κερδίζουμε χαμόγελα γιατί μιλάμε με τα παιδιά. Η σύμπλευση νοιάζεται ιδιαίτερα τους μικρούς της φίλους και σε κάθε διάπλο υπάρχει ειδική μέρημνα για τα σχολεία των νησιών που επισκεπτόμαστε. Δώρα πλούσια με διαδραστικά παιχνίδια, μπάλες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εκτός από τα δώρα και τα αναλώσιμα που παραδόθηκαν στο σχολείο της Κιμόλου, οι εθελοντές μας έδωσαν και ειδική διάλεξη με θέμα την επιβλαβή συνήθεια του καπνίσματος. Ξέρετε, ήταν από εκείνες τις στιγμές που η ενημέρωση από κάποιον εθελοντή μας γίνεται χαρά και καταλήγει σε παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν τελειώνει όμως εδώ. Οι εθελοντές μας και τα παιδιά γίνονται ένα σε κάθε νησί που επισκεπτόμαστε και κάθε φορά χαρίζουν στιγμές ανεμελιάς και γνώσεις. Είχαμε επιβίβαση στα σκάφη. Η νησιωτική κουκίδα στο χάρτη που ονομάζεται Σίκινος μας περίμενε. Και πώς μας περίμενε. Σαν να γυρνάμε μετά από καιρό στο σπίτι μας.
Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Σύκηνο. Σας καλωσορίζουμε στο όμορφο νησί μας, που πραγματικά όμως, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι και νησί σας. Σας καλωσορίζουμε στα σπίτια μας, που πραγματικά, το λέω και το λέω πάντα, είναι και σπίτια σας. Εσείς είστε άνθρωποι δικοί μας. Αμέσως μετά το πολύ ζεστό καλωσόρισμα των κατοίκων του νησιού, χωρίς καθυστερήσεις, η ομάδα που έστεινε τα ιατρεία στο πόστο της, να μεταφέρει και να οργανώσει. Η επόμενη μέρα μας έβρισκε όλους έτοιμους στις θέσεις μας, να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, σε μικρούς και μεγάλους. Το σχολείο της Σικίνου ανέλαβε ρόλο νοσοκομείου. Οι γιατροί μας να εξετάζουν τους ασθενείς και τα δώρα για τα παιδιά να συμπληρώνουν το παζλ της εικόνας μας. Χρειάστηκε και μία εξωτερική επίσκεψη, όπου οι γιατροί μας έσπευσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Στη Σύκηνο, βέβαια, είμαστε περήφανοι που προσφέραμε κάτι που θα μείνει στο όμορφο αυτό νησί για πολλά χρόνια. Την Πλωτή Προβλήτα. Ένα έργο που έγινε με πολύ κόπο και αγώνα, σε συνεργασία με όλους τους φορείς της κεντρικής εξουσίας και της αυτοδιοίκησης. Την επόμενη μέρα ακολούθησε ο Απόπλους με προορισμό το δυτικότερο νησί του συμπλέγματος των μικρών ανατολικών κυκλάδων, την Ηρακλιά. Ηρακλιά. Το καλωσόρισμα του κόσμου στην Ηρακλιά, μοναδικό. Σαν τηλεόραση. Είναι τηλεόραση. Τηλεόραση είναι. Η εικόνα με τα παιδιά που μας προσμένανε με τα λουλούδια στο χέρι μας γέμισε δύναμη για το δύσκολο έργο που είχαμε μπροστά μας. Τι εξαιρετικό χαμόγελο είναι αυτό. Μπορούμε να φέρουμε τις κορυφές του κόσμου στα πιο μικρά νησιά. Αυτή τη φορά μαζί μας ήρθε ο Ηρακλής των Κρήκων, Λευτέρης Πετρούνιας και η Αμαζόνα της Ενόργανης, Βασιλική Μιλούση. Δύο νέοι άνθρωποι που έχουν δοξάσει την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου. Αμέσως μετά την πρώτη υποδοχή με τα παραδοσιακά κεράσματα και τη μουσική του τόπου, ενώ η ομάδα των ιατρείων προετοίμαζε τους χώρους για την επόμενη μέρα, οι δύο Έλληνες πρωταθλητές ετοιμάζονταν να προσφέρουν τη δική τους γνώση και πείρα σε όλους τους κατοίκους και ιδίως τα παιδιά. Λόγια του Λευτέρη και της Βασιλικής στο σχολείο της Ηρακλιάς θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη μικρών και μεγάλων. Δύο νέοι άνθρωποι αυτού του Βεληνικούς, ταπεινοί και τόσο κοινωνικοί, να συμβάλλουν και αυτοί στην κοινή προσπάθεια με το δικό τους μοναδικό τρόπο, το δρόμο για την επίτευξη ολοένα πιο υψηλών μέχρι την κορυφή στόχων. Οι εθελοντές της σύμπλευσης έχουν την Ηρακλιά σε ένα ξεχωριστό σημείο στην καρδιά τους, καθώς ήταν το πρώτο νησί στον πρώτο διάπλου και η παιδική χαρά δίπλα στο σχολείο ήταν ένα από τα πρώτα έργα της. Τα ιατρεία ανοίξανε νωρίς το πρωί και μέχρι το μεσημέρι προσφέρθηκαν σε όλους τους κατοίκους του νησιού δωρεάν εξειδικευμένες εξετάσεις. Οι γιατροί μας βγήκαν και εκτός ιατρείων, καθώς σε 6 περιπτώσεις χρειάστηκαν κατοίκων επισκέψεις, όπου έγιναν ιατρικές, αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Στο δρόμο μάθαμε και το μυστικό του τόπου. Τι είναι αυτό που σε κρατάει σε αυτό το νησί? Οι άνθρωποι και η φιλοξενία και η ζεστασιά τους. Η ανάγκη αυτών των ανθρώπων για επαρκή υγειονομική περίθαλψη θα έπρεπε να είναι το πρωτεύον μέλημα της πολιτείας. Η σύμπλευση ήταν, είναι και θα είναι τουλάχιστον μια φορά το χρόνο κοντά τους.
Δυστυχώς όμως τους υπόλοιπους μήνες οι κάτοικοι του νησιού μοιάζουν αφημένοι στο έλεος του Θεού. Συνολικά ελήφθησαν 36 δείγματα αίματος, τα οποία μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένα εργαστήρια, εκτιμήθηκαν και τα αποτελέσματα επιστράφηκαν στους κατοίκους. Κάθε τέλος των ιατρείων ήταν και μια επιβίβαση στα φουσκωτά για τον επόμενο προορισμό. Ο χάρτης έδειχνε σχοινούσα. Παρά την ελάχιστη απόσταση από την Ηρακλιά, τα φουσκωτά της σύμπλευσης φρόντισαν να μπουν στο λιμανάκι της Χινούσας με άψογο σχηματισμό και η υποδοχή ήταν εκρηκτική. Χώρος από νέες και νέους, με παραδοσιακές φορεσιές, τοπικά κεράσματα, κράτησαν στο λιμάνι τους εθελοντές για αρκετή ώρα. Και τους έβαλαν στο χορό, πριν ξεκινήσουν την προετοιμασία των ιατρείων για την επόμενη ημέρα. Γνώριμα πρόσωπα που κάθε χρόνο μας δίνουν το πιο όμορφο χαμόγελο οι κάτοικοι της Χινούσας. Και για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δύο ανθρώπους που μέχρι σήμερα τους θαύμαζαν μόνο μέσα από την οθόνη, το Λευτέρη Πετρούνια και τη Βασιλική Μιλούση, που ακολούθησαν τους εθελοντές σε ένα ακόμα προορισμό, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμά τους που προβλέπει συνεχείς προπονήσεις καθημερινά. Οι δύο πρωταθλητές μίλησαν και εκεί στα παιδιά και τους μεγάλους του νησιού για τον αθλητισμό, την αξία της σκληρής δουλειάς και το κόστος που απαιτεί η κατάκτηση της κορυφής, διδάσκοντας με την παρουσία τους την αξία του αθλητισμού στη διαμόρφωση του ατόμου. Μετά την εντυπωσιακή υποδοχή των εθελοντών της σύμπλευσης, το πρωί της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα να τα αποδώσουμε. Στο σχολείο και στο αγροτικό ιατρείο του νησιού, οι κάτοικοι άρχισαν να προσέρχονται στα ιατρεία για να εξεταστούν από τους εθελοντές γιατρούς. Έγιναν εκατοντάδες εξειδικευμένες εξετάσεις σε πάνω από 80 άτομα μέχρι το μεσημέρι, ενώ έξω οργίαζε η κυκλαδίτικη άνοιξη. Οι αιματολογικές αλλά και βιοχημικές εξετάσεις από την εξειδικευμένη ομάδα της σύμπλευσης δεν έλειψαν ούτε σε αυτό το νησί.
Το πνευματικό κέντρο του νησιού, η παράσταση του Καραγκιόζη, έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν κοντά με μία από τις πιο γνωστές παραδοσιακές μορφές ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Κυνήγι του χαμένου θησαυρού, τα στενά της χινούσας γέμισαν με φωνές και γέλια και ξαναγίναμε κι εμείς, παιδιά. Δεν ξεχάσαμε όμως και τη γνώση, δίπλα στο πολυγήπεδο που δημιουργήσαμε το 2014, ένα νέο στολίδι, μια νέα βιβλιοθήκη γέμισε με βιβλία, πολλά από τα οποία συγκέντρωσε ο Σύλλογος Αποφύτων του Πανεπιστημίου της Βοστόνης στο πλαίσιο των Global Days of Service. Νωρίς το απόγευμα, οι εθελοντές μας είχαν μεταφέρει στα φουσκωτά όλο τον εξοπλισμό. Και η σύμπλευση βγήκε ξανά στη θάλασσα για να βρεθεί στον επόμενο προορισμό της. Παρά την πρόκληση για τα πληρώματα από τη μεγάλη ενίσχυση των ανέμων και τον κυματισμό, φτάσαμε στον όρμο του Αγίου Νικολάου στην Ανάφη αργά το απόγευμα. Ουσιαστικά, σε κάθε προορισμό, φτάνουμε ξανά στην πατρίδα μας, στην υπηρεσία που παρέχουμε σε αυτήν και σε κάθε συνάνθρωπό μας. Ανάφη. Το πρόγραμμα επαναλήφθηκε πιστά και στην Ανάφη, με την ίδια αφοσίωση στην προσφορά. Αυτό που προσθέθηκε ήταν ένα χειρουργείο που πραγματοποιήθηκε το πρωί της δεύτερης ημέρας παρουσίας της σύμπλευσης. Μία κάτοικος του νησιού επιβαλόταν να κάνει αφαίρεση ενός υπερμεγέθους θυλώματος και ευτυχώς οι γιατροί της σύμπλευσης βρέθηκαν στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Νωρίς το μεσημέρι, τα φουσκωτά της σύμπλευσης ήταν έτοιμα να μεταφέρουν τους εθελοντές και τον εξοπλισμό τους στον επόμενο προορισμό του φετινού διάπλου. Ο χάρτης μας έδειχνε ψέριμο. Ταξιδεύουμε από το πρωί ως τη νύχτα μερικές φορές για να είμαστε εκεί έτοιμοι το άλλο πρωί. Η προσέλευση των κατοίκων την επόμενη μέρα έγινε μαζικά από νωρίς. Αρχικά στο αιματολογικό, όπου και ελήφθησαν δείγματα από το σύνολο των κατοίκων του νησιού και αμέσως εστάλησαν για ανάλυση σε εξειδικευμένο εργαστήριο. Αγκαλιάζουμε τους παλιότερους, αλλά μερικές φορές υποδεχόμαστε τους νεότερους. Ο γυναικολόγος της σύμπλευσης εξέτασε μια νέα γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη που ετοιμαζόταν να χαρίσει στο νησί έναν ακόμα κάτοικο. Σε μία ακόμα περίπτωση χρειάστηκε οι γιατροί της σύμπλευσης να εξετάσουν κάτοικο που δεν μπορούσε να προσέλθει στα ιατρεία λόγω αναπνευστικής ασθένειας. Και σε αυτή την περίπτωση λήφθηκε δείγμα αίματος προς εξέταση.
Την ίδια ώρα, άλλη ομάδα θελοντών της σύμπλευσης βρέθηκε δίπλα στους φρουρούς του νησιού, όπου και μας δόθηκε σαν αναμνηστικό και επιβράβευση το μεραρχιώσιμο της 80ης ΑΤΕ. Εμείς με τη σειρά μας προσφέραμε τη σημαία της σύμπλευσης, η οποία πια κοσμεί αυτό το ακριτικό ελληνικό φυλάκιο. Ο πιο καλός χορός είναι με τα φουσκωτά πάνω στο κύμα. Με μουσική τον άνεμο. Προς την Τέλενθο. Με πιστούς συνοδοιπόρους τα γλαροπούλια προσεγγίσαμε την Τέλενθο. Η διαδρομή από τα μέσα και μετά έγινε με ιδιαίτερα ευχάριστες καιρικές συνθήκες και οι εθελοντές της σύμπλευσης έφτασαν νωρίς το απόγευμα με τα παιδιά του νησιού να μας περιμένουν στον τόκο της Τελένδου για να μας υποδεχτούν. Ένα μπουκέτο μαργαρίτες, ένα μικρό καράβι φτιαγμένο από τα χεράκια των 5 παιδιών του νησιού και οι ζωγραφιές τους. Αυτό ήταν το καλωσορισμά μας. Θέλουμε να δίνουμε παντού την πιο καλή μας παράσταση. Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής για να παρακολουθήσουν το θέατρο σκιών. Ενώ τα παιδιά του νησιού απολάμβαναν την παράσταση, ξαφνικά συνέβη κάτι αναπάντεχο. Κόπηκε το ρεύμα. Βρήκαμε όμως τον τρόπο να κάνουμε το απρόοπτο μαγικό. Με την ετοιμότητα που απαιτεί η θάλασσα και την ευρηματικότητα του εθελοντισμού, ίσως πετύχαμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Με ένα κάλεσμα, όλοι οι εθελοντές άναψαν τους φακούς των κινητών τους πίσω από τον Μπερντέ, φωτίζοντας ξανά τις φιγούρες. Και η παράσταση συνεχίστηκε έτσι για αρκετή ώρα, ώσπου να επανέλθει η ηλεκτροδότηση. Μαζί με την παράδοση του θεάτρου σκιών, διδάξαμε εφευρετικότητα, επιμονή και προσήλωση στο στόχο. Το πρωί, όπως πάντα, πρώτη ξεκίνησε η ομάδα του αιματολογικού, προκειμένου να συλλέξει τα δείγματα αίματος για να γίνουν οι απαραίτητες αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Η προσπάθειά μας ανταμείχθηκε από την προσέλευση των κατοίκων, καθώς συλλέχθηκαν δείγματα από το σύνολό τους. Οι γιατροί μας, με τον εξοπλισμό τους, μπόρεσαν να κάνουν σε πολλές περιπτώσεις εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως υπέρηχους άνω και κάτω κοιλίας, τρίπλεξ καρδιάς και πολλές άλλες. Το σχολείο τοποθετήθηκε κλιματιστικό και ψύκτης, ενώ δωρήθηκε ηλεκτρονικός και εκπαιδευτικός εξοπλισμός αλλά και υλικά για να γίνεται η διδασκαλία στις αίθουσες του σχολείου στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά έφερε η τοποθέτηση δικτυών στα τέρματα του προάβλου χώρου, όπου θα κάνει το καθημερινό τους παιχνίδι ακόμη πιο ευχάριστο. Άλλοι εθελοντές μας πραγματοποίησαν ομιλίες στα παιδιά για τους κινδύνους του καπνίσματος.
Έχοντας χαραγμένη στη μνήμη μας μία από τις πιο δυνατές στιγμές μας σαν ομάδα, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε την όμορφη Τέλεντο για να συνεχίσουμε στον επόμενο προορισμό μας. Ξέρετε, η θάλασσα δένει τους ανθρώπους σαν μια γροθιά, χωρίς διακρίσεις και ανταγωνισμό. Η μόνη σου έννοια είναι το ταξίδι της προσφοράς. Ακόμα και στο πιο μακρινό σημείο του χάρτη, στον πιο μικρό βράχο, βρίσκουμε τα πιο όμορφα χρώματα. Η τέλεια φάλαγγα που σχηματίσαμε κατά την είσοδό μας στο όμορφο λιμανάκι των Αρκιών έδειξε και αυτή με τον τρόπο της το πόσο έχουμε δέσει όλοι μαζί, πόσο καλά συνεργαζόμαστε. Αρκή. Κατά την ολιγόρη παραμονή μας στο νησί, οι γιατροί της σύμπλευσης είχαν την ευκαιρία να προσφέρουν και πάλι τις υπηρεσίες τους. Ζητήθηκε και δόθηκε η ιατρική συνδρομή για άνδρα με κοιλιακό άλγος προκειμένου να εκτιμηθεί ιατρικά δεδομένου του ιστορικού του. Στη σύντομη επίσκεψή μας στους Αρκιούς, δεν ξεχάσαμε τα δύο και μοναδικά αδέλφια, γεμίζοντάς τα χαμόγελα με τα δώρα που τους προσφέραμε. Το διάλειμμα μικρό στους Αρκιούς και η πηξίδα στο χάρτη έδειχνε λειψούς. Τελικά στους λειψούς, με ένα τέλειο σχηματισμό σε τόξο, καταλήξαμε να πέσουμε εμείς στην αγκαλιά των νησιωτών μας, που κάθε χρόνο μας σκέφτονται, μας φροντίζουν και δεν μας αφήνουν μόνους. Η άφιξή μας στο νησί σήμανε γιορτή. Οι λειψιώτες μας υποδέχτηκαν με τις καμπάνες της εκκλησίας να χτυπάνε χαρμόσυνα. Στον τόκο και φέτος μας περίμενε πλήθος κόσμου με την μπάντα να παίζει, γεγονός που κάθε φορά μας συγκινεί ιδιαίτερα. Ο λόγος είναι απλός. Πολλά από τα όργανα της μπάντας των Λειψών αποτελούν δωρεά της σύμπλευσης για τη στήριξη της μουσικής παράδοσης του τόπου. Νέοι και νέες χόρευαν με παραδοσιακές φορεσιές. Μια μεγάλη γιορτή μόλις ξεκινούσε. Την ίδια μέρα, στο Δημοτικό Σχολείο των Λειψών, εγκαινιάστηκε το νέο γήπεδο που δημιούργησε η σύμπλευση, με τον επιβαλλόμενο αγιασμό. Και τα παιδιά να αδειμονούν να κοπεί η κορδέλα. Τα παιδιά του σχολείου είχαν ετοιμάσει για μας και ομάδα που έκανε με τα χορευτικά της ακόμα πιο χαρούμενη την αναμέτρηση. Αμέσως μετά δεν χάσαμε ούτε στιγμή. Ακολούθησε άμεσα ο πρώτος αγώνας. Οι δύο ομάδες, μία των εθελοντών και μία των κατοίκων, είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και μάλιστα μπροστά σε πολυάριθμο κοινό, με τον αγώνα να λήγει τελικά με 6-3 υπέρ των κατοίκων των Λειψών. Ήταν ένα σούρουπο γιορτής, για μικρούς και μεγάλους. Τα νησιά
αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και ειδικά τα μικρά ακόμα περισσότερο. Αυτό γίνεται κυρίως λόγω του συγκοινωνιακού αποκλεισμού, της έλλειψης νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά και του υψηλού κόστους διαβίωσης, το οποίο βέβαια βρίσκεται σε συνάρτηση με το υψηλό κόστος μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων. Εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε το ίδιο το κράτος ως εχθρό απέναντι σε όλα αυτά και η προσπάθεια μας γίνεται ακόμα πιο δύσκολη τους χειμερινούς μήνες, διότι έχουμε και τον επιπρόσθετο παράγοντα των καιρικών συνθήκων. Η σύμπλευση με την θελοντική προσφορά αγάπης και ανθρωπιάς που μας κατακλείζει σχεδόν κάθε χρόνο βοηθάει σε μεγάλο βαθμό στην άρση αυτής της απομόνωσης και ξέρετε, είναι και αυτό το αίσθημα του ότι κάποιος σε νοιάζεται, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους αυτών των μικρών κοινωνιών. Πιο πολύ λειτουργεί ψυχολογικά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά τους και μεγάλη σημασία για τους κατοίκους αυτών των νησιών είναι η στήριξη, διότι αποτελούν το τελευταίο σύνορο της χώρας. Υπάρχουν λόγοι εθνικής σημασίας, τους λειψούς αλλά και τους κάθε λειψούς να τους στηρίζει η κεντρική εξουσία, γιατί ακριβώς είναι το ανάγχωμα στην όποια επεκτατική πολιτική του όποιου επίδοξου επιβουλέα της χώρας μας. Θυμίζω ότι τα πόδια είναι αυτά που στηρίζουν το υπόλοιπο σώμα. Τα παιδιά του νησιού είχαν την τιμητική τους και εκτός ιατρείων, καθώς διοργανώθηκε για αυτά σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας με το κυνήγι του θησαυρού αρχικά στο σχολείο και στη συνέχεια στα στενά των λειψών. Από το 2014 γυρνάμε το γαλάζιο και το λευκό του Αιγαίου, διανύοντας 2.000 ναυτικά μίλια, μεταφέροντας δεκάδες εθελοντές κάθε φορά σε 19 νησιά που μας έχουν ανάγκη. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλα τα μέλη της σύμπλευσης να είναι γεροί, να είναι δυνατοί και να συνεχίσουν να προσφέρουν αυτό το μοναδικό, θα έλεγα, και θεάρεστο έργο που τόσο μεγάλη ανάγκη έχουν οι κάτοικοι των νησιών μας. Αυτή η ιστορία πρέπει να ακουστεί στα πέρατα του ελληνισμού. Γιατί κανείς δεν μας ζήτησε να ταξιδέψουμε, αλλά και κανείς δεν μας ζήτησε ελεημοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε ζωντανό τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας, όπως κανείς άλλος. Γιατί το τελευταίο σύνορο της Ελλάδας είναι τα πόδια και η ψυχή της γης μας.